Θα μας τα πούνε και τα παιδιά που ναι, υπάρχει έντονη ανησυχία προφανώς για το μάτς της Πέμπτης. Γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός του ερχόταν από μια ήττα όσον αφορά το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, αλλά και με μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και νίκη κόντρα στην Eindhoven. Με 4 νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα ο Πέδρο Μαρτίνς. Αυτή εδώ είναι η πρώτη φάση. Η πρώτη υποψία, αν θέλετε, με τη σέντρα του Μπουχαλάκη, ο Χασάν Κεφαλιά, πάσα για τον Μασούρα, έκοψε ο Ροζ. Οι ερυθρόλευκοι λοιπόν που μπήκαν αρκετά ορεξάτοι, όπως είπαμε, εδώ πέρα έχουν ένα σουτ με τον Φορτούνη μετά την προσπάθεια του Μπουχαλάκη. Μπαλά βγήκε κόρνερ. Στη συνέχεια από το κόρνερ του Φορτούνη, ο Κουέστα, δείτε εδώ, με γροθιά παραλίγο να πάθει τη ζημιά. Τη ζημιά τελικά την έπαθε, βλέπετε εδώ. Ο Μάριο Βρουσάι, στη θέση του πήκε ο Βαλμπουενά. Θα δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Βρουσάι. Εδώ ο Βαλμπουενά, στο φάουλ που εκτέλεσε, προσπάθησε να μπει στην πορεία της φάσης. Ο Μπουχαλάκης δεν τα κατάφερε. Ο Κουέστα έκανε το καθήκον του, έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Πάμε στο 37. Εδώ ο Σούντγκρεν σημάδεψε τον Σιδηρόπουλο, ο οποίος είχε κάποια προβληματάκια και αυτός με τη μέση του, αλλά συνέχισε βεβαίως χωρίς πρόβλημα. Η πρώτη στην ουσία μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, με τον Μπερτόλιο που γύρισε στον Μάνο, ο οποίος πλάσαρε πάνω στο Σωσά. Για να φτάσουμε στη φάση του 40ου λεπτού με την σέντρα του Βαλμπουενά, του Χολέμπας. Ο Μασούρας δεν μπορεί να νικήσει τον Κουέστα, που αποκρούει. Ο Ανδρούτσος σερβίρει στη συνέχεια τον Φορτούνη, ο οποίος σκοράρει για το 1-0. Είναι το 5ο γκολ του Κώστα Φορτούνη, το πρώτο κόντρα στον Άρη. 1-0 λοιπόν, και πάμε στην φάση του 44ου λεπτού, εδώ που η Κεφαλιά μετά το φάουλ του Μπερτόλιο, ο Σεμέδο προς τα πίσω, ο Παπασταθόπουλος θα σώσει, αλλά δείτε πόσο άσχημα εδώ πέρα θα την πατήσει, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, καθώς ο Σεμέδο δεν τον υπολόγισε, τον βρήκε στο πρόσωπο, έπεσε άσχημα, άγαρμα με το δεξί του χέρι ο Παπασταθόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Εδώ η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Σάνα παίζει με τη φωτιά και τελικά να μην τον πληρώνει μπροστά από τον Ματέο Γκαρσία. Ο Ρεάμπτσιουκ μπήκε τελικά, καθώς ο Ολυμπιακός έπαιξε, να πούμε ότι έπαιξε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στις καθυστερήσεις για 7-8 λεπτά με μείον παίκτες. Ο Κώστας Μήτρογλου θα περάσει το παιχνίδι στο 66 απέναντι στην παλιά του ομάδα. Εδώ είδαμε τον Κουέστα να αποκρούει, μια κεφαλιά στο 69 από τον Χασάν, τον Αιγύπτη, ο οποίος όμως δεν την έπιασε καλά. Μια δεύτερη κεφαλιά τώρα από τον Χολέμπα στο 79, και η φάση της σοφάρισης με την πάσα που γίνεται για τον Μπρούνο. Αυτός θα γυρίσει με τη μία. Ο Μαντσίνης στην πορεία της μπάλας, άτσαλα, απρόσεκτα ίσως, ο Πορτογάλος Σωσά θα δώσει τη δυνατότητα στον Άρη να βρεθεί από την βούλα του πέναλτι και τελικά να ισοφαρίσει, όπως θα δούμε, με τον Κώστα Μήτρογλου να σκοράρει για 83η φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα δικά του γκολ με τον Ολυμπιακό στις 81 συμμετοχές, στα 57 γκολ από αυτά τα 83 όπως είπαμε, και στην συνέχεια η τελευταία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τιάγο Σίλβα να κυνηγήσει το νικητήριο, τον νικηφόρο γκολ που δεν ήρθε, καθώς λίγο αργότερα ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα σφυρίξει την λήξη του αγώνα. Δεύτερη σειρή αγωνιστική που ο Ολυμπιακός μένει μακριά από την νίκη, που χάνει βαθμούς δηλαδή για πρώτη φορά εντός έδρας. Τρίτη ισοπαλία για τους ερυθρόλευκους με τον Άρη στα τελευταία 19 χρόνια στο Καραϊσκάκι, στο μυαλό βέβαια του Ολυμπιακού. Το αποτέλεσμα, νομίζω, κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Νομίζω ότι επιβεβαιώσαμε ότι δικαίως είμαστε 23 αγωνιστικές στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Όσον αφορά για το παιχνίδι, πιστεύω ότι είχαμε πάρα πολλές προϋποθέσεις με μια καλή τελική πάσα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να προηγηθούμε στο σκορ. Δεν τα καταφέραμε και εκεί κόντρα, θα έλεγα, στη ροή του παιχνιδιού δεχτήκαμε ένα γκολ. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο ισορροπήσαμε, αλλάξαμε κάποια πράγματα. Βρήκαμε τον γκολ. Σίγουρα και ο Ολυμπιακός μας πίεσε, ειδικά με σέντρες και με στατικές φάσεις. Αλλά θεωρώ στο τέλος ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα για τις δύο ομάδες. Βεβαιώσαμε, νομίζω, ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και από εκεί πέρα πρέπει να ξεκουραστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Tem que se levantar rapidamente e nós de certeza que vamos levantar. Σήμερα πραγματικά ένα παιχνίδι το οποίο δεν φάνηκε αρκετά η κούραση από το παιχνίδι της Πέμπτης. Δύο τραυματισμοί που μας ανάγκασαν να κάνουμε αναγκαστικές αλλαγές, οι οποίες δεν ήταν οι κατάλληλες για το παιχνίδι αυτό. Δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε αλλαγές καλύτερες για το παιχνίδι αυτό. Επίσης, η ισοφάριση ήρθε σε ένα λεπτό, σε ένα σημείο που πραγματικά η κούραση ήταν ακόμα μεγαλύτερη και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Όμως, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, γρήγορα θα το ξεπεράσουμε, γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα και γρήγορα, πολύ γρήγορα θα το αφήσουμε πίσω και θα το ξεπεράσουμε. Δεν μπορεί να έχει γνώμη για τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Είναι ο γιατρός εκείνος, θα περιμένουμε από τον γιατρό να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι ιδιαίτεροι τραυματισμοί και δεν μπορούμε να βγάλουμε εμείς συμπεράσματα. Δεν ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι σήμερα. Γνωρίζει όμως πάρα πολύ καλά τους αθλητές του. Ξέρει πως αυτό συνέβη για διάφορους λόγους. Γνωρίζει πολύ καλά τι έχει συμβεί σήμερα στην ομάδα μας. Σίγουρα δεν είναι το κατάλληλο παιχνίδι για να πάρουμε συμπεράσματα, για να βγάλουμε συμπεράσματα, για να πάρουμε τα στοιχεία. Όμως είμαστε μια μεγάλη ομάδα, όπως είπαμε, και πάρα πολύ γρήγορα θα το ξεπεράσουμε. Θα το αφήσουμε πίσω μας και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα να διεκδικήσουμε. Ο Ισπανός Χερνάντες. Εδώ είναι μια πτώση σε ένα μαρκάρισμα παίχτη του Άρη. Υπάρχει ένα ανεπέστητο μαρκάρισμα μικρής έντασης. Σωστά διαιτής και βαρ συνέχισαν το παιχνίδι και δεν έδωσαν παράβαση. Εδώ άλλη μια περίπτωση, ένα πέσουμε παίκτη του Ολυμπιακού στην περιοχή. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ο παίκτης του Άρη βρίσκει την μπάλα και ο παίκτης του Ολυμπιακού βρίσκει το πόδι του Άρη και υπάρχει πτώση, η παράβαση και εδώ δεν υπάρχει. Εδώ ένα δραματισμός του Παπασταθόπουλου. Να δούμε αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή και ο τραυματισμός, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, εδώ το βλέπουμε πολύ καθαρά, προέρχεται από το χτύπημα του συμπαίκτου. Εδώ βλέπω είναι η περίοδος στην οποία δίνεται το πέναλτι υπέρ της ομάδας του Άρη. Εδώ έχουμε ένα ρυψοκίνδυνο άτσαλο μαρκάρισμα χωρίς μεγάλη βαναυσότητα και υπάρχει πέναλτι, υπάρχει κίτρινη